Θα διαβάσουμε τα χειρότερα πεσήματα και τον θα μαζί σου. Ρίξε διεύθυνση. Πραγματικά ραντεβού. Φουκού! Τι! Θα έλεγα ότι προσπαθεί να μιλάμε. Κάποιο έστειλε για Χριστούγεννα πέσιμο. Καλά Χριστούγεννα. Καλά σεξουαλικά Χριστούγεννα. Αχα, αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο, λολ. Μπορώ να σε κάνω ένα μάτσα, μα σου αρέσει. Τι είναι, είμαστε αλλού. Έτσι, δεν έχει εδώ πέρα. Γλίκε. Στέλνει και μέσα στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα κανονίζει να. Για πού. Μπορεί να πεθάνει, ρε φίλε, μπορεί να σε απαγάγω. Δεν έχει. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το Tinder πιο πολύ δολοφόνοι παίρνουν παρά για ψάχνουν διασχέσει. Ναι, όλα αυτά τα Amber Alert, ρε φίλε, είναι άτομο. Ψάχνουν απλά γαμπάνε. Και χάνονται. Γύρω μου cancel. Πάμε στο επόμενο. Ένα που στο κάρει στο Instagram. Ου, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, είναι περίεργο. Θε να βγούμε Παρασκευή, είσαι ελεύθερο. Πρέπει να είμαι. Α βγούμε λοιπόν. Ah, by the way, σε στόκαρα στο Instagram και τον. Θα μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα αυτό, παιδιά. Είπε απλά ερωτηματικά. Κάντε εγγραφή και γράψτε στα σχόλια το χειρότερο πέσιμο που σας έχει γίνει ποτέ. Από μηνύματα. Στο επόμενο, έκανε match με τη μάνα του. Τι είπε με τη μάνα του. Τι θα μου. Ψεύτικο reaction. Όχι. Αν έχεις και εσύ διπόδιο, κάνε subscribe, like και comment. Ωραία, επόμενο, για να. Μοιάζεις σαν την επόμενη καλύτερη παύλα χειρότερη επιλογή μου. Έχεις γράψει τη μάνα μου. Πιανού μαμάτι. Ο επόμενος φίλος. Μπορώ να είμαι λίγο άμεσος. Μπορείς, αλλά να μείνεις σε βλάκας. Ω, μην ανησυχείς καθόλου. Απλώς ήθελα να μαντέψω κάτι για τα βυζιά σου. Και αυτό είναι που έλεγα να μείνεις σε βλάκας. Α, συγγνώμη. Έπεσε πολύ. Είχε πολύ αυτοπεποίθηση στην αρχή. Και άμα ήταν ράπτη. Γιατί να θέλει, τι λες. Είπε βυζιά όμως, το είπε στήθο, α πούμε, το είπε με ωραίο τρόπο. Ω, πιστεύω, μη σου πω ότι είναι χειρότερο το στήθο. Γιατί ποιο θα το πει έτσι τεχνικά. Κάποιο επαγγελματία προφανώ. Έτσι. Ο επόμενο. Ει, πώ είσαι, έχει PhD. Έχει PhD. Δεν έχω PhD για την ακρίβεια, αλλά είναι σαν να είχα. Είμαι από αυτού του ανθρώπου που ξέρω λίγο απ' όλα για τα πάντα. Τα παιδεία μου, α πούμε, είναι η ασφάλιση, η metal μουσική και η νορβηγική μυθολογία. Άμα ξέρει αυτά τα θέματα, επειδή τα έκανε λίγο research στο ίντερνετ. Ψάχνει, στο Google. Είναι ξέρω. Πολύ καλύτερο από το να έχει PhD. Ξεκάθαρα. Στέλνει ένα πρώτο μήνυμα και γράφει. Δεν έκανε έτσι. Δεν έκανε. Ελπίζω να μην έκανε δηλαδή. Δεν είδα καν το προφίλ σου καλά. Σίγουρα δεν ενδιαφέρομαι. Οπότε αυτό ο κύριο έστειλε μήνυμα πρώτο και λέει σίγουρα δεν ενδιαφέρομαι. Δηλαδή είναι σαν να σου έρχεται κάποιο, ξέρω εγώ, ανεβαίνει στην πολυκατοικία σου, έρχεται έξω από την πόρτα σου, χτυπάει την πόρτα και τελικά σου λέει δεν ενδιαφέρομαι. Συγγνώμη. Είμαι νέο στα άνιμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Ψέμα τώρα κανένα άντρα. Υπάρχουν δύο είδη άντρων. Είτε έχουν δει και ξέρουν την άνιμε, είτε είναι ρατσιστέ. Και στο ποια είναι τα αγαπημένα σου άνιμε, απαντάει. Αυτό που με αφήνει μόνο μου. Μάλλον δεν ήξερε τι είναι το άνιμε. Εδώ έχουμε έναν gym bro. Τι απολαμβάνεις σχετικά με το bodybuilding. Φαίνομαι καλός. Κάτσε, περίμενε. Είμαι σεξι για τη γυναίκα μου. Είναι ρομπότ. Πόσο καιρό γυμναζόσουνα. Από όταν ήμουν 16. Γενικά, αν βρει κάποιον στα Γιάβα, α πούμε, κάποιον γκόμενο και τον δει έτσι γυμνασμένο, ωραίο, κάπω έτσι θα πάει συζήτηση πιθανό. Δεν μιλάω από εμπειρία. Hey, πώ είσαι απόψε. Πολύ χειρότερα τώρα. Τράβαγα σου. Δεν το έχει μιλήσει ποτέ γυναίκα και ο τύπο πανικοβάλλεται τόσο πολύ που μπαίνει σε fire to flight mode και είναι φάση. Είσαι και μπαρίστα και έχεις και γάτα. Είσαι το κορίτσι των ονείρων μου. Πήγαινε να ονειρευτείς κάπου αλλού. Όχι. Τι ωραία απόρριψη. Πήγαινε να ονειρευτείς αλλού. Κάπου αλλού. Δεν είπαμε να κλείσει το κινητό με το γύρισμα. Ε, μαμά μου. Και συνεχίζει μια συζήτηση, λέει. Δεν θέλω να βγω έξω. Θα βγούμε, ρε φίλε. Θέλω να βγω έξω. Θέλω να βγω έξω. Θες να βγούμε έξω. Ω, οκ. Okay. Μπορώ να δω αποκαλυπτικές φωτογραφίες του κορμιού σου. Ζητάει ολόκληρο το σώμα γυμνό. Γιατί άμα βγεις έξω με έναν άνθρωπο, θα πρέπει να ξέρεις την μπλέκη. Γεια σου, τι γίνεται. Θα σου πω. Θα κάτσεις πάνω του όμως. Ρε φίλε, για να. Και γάιδαρο. Αν το πει σε 200 ανθρώπου, θα απαντήσει ένα, θα ανταποκριθεί εννοώ. Θα κάτσει πάνω του. Ο πρώτο που θα γράψει σχόλιο θα κάτσει πάνω του. Ελπίζω να φτάσει σε αυτό το σημείο του βίντεο για να ξέρει ότι θα κάτσει πάνω του. Να μην γίνει απλά χώρο να το ξέρει. Καταλάβει, ξέρω κάποιο θα γράψει comment κάτω. Τι ωραίο βίντεο. Ξεκινάει κάποια συζήτηση, γαυγίζει απλά και λέει. Σοβαρά, έτσι, όχι τώρα έτσι χαριτωμένα, σαμπανιασμένα. Ο σκύλος μου μόλις πέθανε. Η απάντησή του είναι ένα gif του Scooby-Doo που λέει.
Δεν έσπασε χαρακτήρα. Όντως, λέει πέθανε σκύλος στα ρε μου, πάρ' το σκουμπιντού. Τι έχεις κανονίσει αυτό το σουκού, θες να βρεθούμε. Α, ο ρομαντισμός δεν έχει πεθάνει τελικά. Σίγουρα έχει πεθάνει. Έστειλα αυτό το μήνυμα σε 20 ανθρώπους. Τι θέλεις να κάνεις στα πρώτα ραντεβού? Μια βόλτα στο πάρκο, ταινία? Πραγματικά ραντεβού. Και τι είναι για σένα το πραγματικό ραντεβού? Αν χρειάζεται να σου πω, δεν αξίζει τον τρόπο. Και βάζει το καπέλο του και φέρνει αυτό. Έτσι και παίζει η μουσική από το CSI Miami. Hey, νομίζω ότι σε ξέρω. Γνωρίζεις αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι 2 μέτρα. 7 πόδια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πόσο ψηλός είσαι? Εγώ είμαι 6 πόδια και 1 ίντσα. Τι είναι αυτά, Αμερικάνοι, πείτε μέτρα. Πες μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Τι επάγγελμα έχεις? Πράγματα σαν αυτά είναι ο λόγος που δεν μ' αρέσουν τα dating apps. Εκείνη το λάθος, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Ρώτησε προσωπικές ερωτήσεις. Δεν τα θέλουμε αυτά. Ρωτάς μόνο μέγεθος βυζιά. Το 2024 συναισθηματικές σχέσεις είναι πλέον απαγορευμένες. Τέλος. Κλείστε το, παιδιά. Όποιος έχει σχέσεις συναισθηματικές, κλείστε το. Χωρίστε και πηγαίνετε με τους πρώην σας που δεν ήταν συναισθηματικά διαθέσιμοι. Εκεί είναι το ζουμί όλο. Εγώ είμαι λογιστής. Είναι πολύ βαρετό, τέλος πάντων. Πολύ βαρετή αρχή για συζήτηση, ρε φίλε. Okay. Sorry. Sorry κιόλας. Ξεκίνησε τη συζήτηση ήδη κλαίγοντας. Άρχισε να κλαίει ακόμα περισσότερο στο τέλος. Ήταν ειλικρινής ότι είμαι λογιστής, ας πούμε, και είναι όσο βαρετό όσο ακούγεται. Μ' αρέσει πολύ η άβρα σου. Τι άβρα έχω? Αυστηρή και σεξι. Μπορώ να είμαι αυστηρός όταν χρειάζεται. Συνήθως κάνω αστεία και αυτό είναι είτε κακό είτε καλό. Μπορώ να σου πω ένα αστείο? Ας τα ακούσουμε. Κενό για 2 μέρες. Ναι. Έχει πάει Κυριακή, ήταν Παρασκευή. Οπότε ναι, έστειλε. Ας τα ακούσουμε. Και μέρη για 2 μέρες. Οκ, παίρνουμε ένα αστείο. Double text. Απαντάει αυτή την επόμενη μέρα. Οκ, ορίστε το αστείο. Ποιος θα μείνει single και δεν θα ακούσει ξανά από μένα ποτέ? Εσύ. Λέει ο κύριος που λες, ρίξε διεύθυνση. Και τη ρίχνει. Εδώ είναι η διεύθυνση. Δημητρίου Νικολάου 85 στα Χανιά. Ελπίζω να μένεις αυτό που το βλέπεις εκεί ακριβώς. Και να έρθουν στο σπίτι σου. Και να έρθουν όλοι εδώ, πιστώ δε. Που κάνουν μέσα σπίτι. Δεν είναι τυχαία ιδέα. Να σου πετάνε πέτρες στα τζάμια. Λέει τη διεύθυνσή του μετά από 20 λεπτά. Ο τύπος φτάνει, στέλνει αυτό το αστυνομικό τμήμα. Τον έστειλε όντως στο αστυνομικό τμήμα. Ωραίο. Ξεκινάει ο άλλος, φύγαμε. Με πανικό. Λέει φύγαμε, πάμε. Λέει πού πάμε. Θα ερχόμουν σε σένα. Θα προτιμούσε ένα δημόσιο μέρος. Ευχαριστώ. Μετά η απάντηση του είναι. Είναι αηδία. Ο επόμενος έκανε match με το τμήμα HR της ίδιας της εταιρείας που δούλευε. Τι! Τι γνώμη έχεις για έναν ψηλό, άμεσο, πρικισμένο, well hung, το οποίο σημαίνει κρέμεται καλά, οδηγητή Harley και περιπετειώδη τύπο? Λέει τώρα το να μου λες για το μέγιστο του πουλιού σου στο πρώτο σου μήνυμα δουλεύει για σένα. Πες μου. Για να το κάνει, δουλεύει. Το μάθημα το νούμερο ένα είναι να μιλάτε για τα προσωπικά σας, αλλά μόνο για τα pay σας. Έτσι θα βρείτε ραντεβού με φυσιολογικούς ανθρώπους. Και τελικά. Γεια, ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κυριολεκτικά δεν ξέρω πώς να μιλάω σε γυναίκες. Καλή τύχη. Το έκανε όμως. Σωστό. Πώς είσαι σωστό, ρε φίλε. Σωστός. Μια χαρά το πήγε. Γεια σου, ωραία μαλλιά, ξέρω εγώ. Και μετά λέει, δεν ξέρω αν μιλάω για γυναίκες. Και έτρεξε, έφυγε μακριά. Αν είχαμε να δώσουμε μια συμβουλή σε αυτό το παιδί, στα αγόρια και τα κορίτσια που ντρέπεστε, που δυσκολεύεστε έτσι με το ερωτικό, να μην αμφισβητείτε τον εαυτό σας ποτέ. Να είστε σίγουροι, γιατί δεν έχει τίποτα πολύ το σημασία. Δηλαδή, κυρίως η αυτοπεποίθηση πιστεύω ότι έχει σημασία. Ούτε η εμφάνιση, ούτε η εξυπνάδα, ούτε τα λεφτά. Αν πας με πλήρη αυτοπεποίθηση ότι είμαι γαμάτος και θα το κάνω αυτό, θα μου αρέσει και θα σου αρέσω. Δεν αναφέρομαι σε πολύ περίεργους ανθρώπους, αλλά αναφέρομαι σε πιο normal ανθρώπους, οι οποίοι απλά μιλάνε normal έτσι και μπορεί να είστε λίγο αγχωμένοι. Και μην ξεχνάτε, μην μιλάτε για τα προσωπικά σας, παρά μόνο για τα pay σας. Αν σας αρέσει το κανάλι, κάντε μια εγγραφούλα, το εκτιμώ. Αν δεν σας αρέσει, πάντα πάλι κάντε. Κάθεσαι και βλέπεις τώρα εμάς να μιλάμε για τύπους που στέλνουν μηνύματα με τις πουτς. Αυτό κάνεις με τη ζωή σου τώρα. Andrew Tate, Christian Tate. Ωχ, παιδιά, το φακό μου.